Καλημερίζοντας τον Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο, κύριο Μανώλη Φραγκάκη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Δημαρχέ? Καλημέρα. Καλά εσείς, καλημέρα και στους ακροατές. Και βέβαια καλό μήνα να έχουμε, ένας μήνας καθαρά αυτοδιοικητικός με τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, αυτά τα χρόνια που πέρασαν, εγώ έτσι το σκέφτομαι και είπα έτσι να σας καλημερίσω και να μπούμε στην κουβέντα. Δεν ήταν και τόσο εύκολα για εσάς, διότι πραγματικά είχατε αρκετά γεγονότα τα οποία σημάδεψαν το Δήμο Αμινώα Παιδιάδος, έτσι δεν είναι? Είχαμε τέτοια γεγονότα που πιστεύω δεν πιστεύω να έχει συναντήσει κανείς δήμαρχος στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια μαζεμένα, μέσα σε 1-2 χρόνια. Τεράστια προβλήματα, τεράστια έργα που γινόταν στην περιοχή μας, όπως είναι το νέο αεροδρόμιο. Δύσκολα, πλημμύρες, COVID, σεισμοί. Τι άλλο να πει κανείς. Ήταν δύσκολα πραγματικά, ήταν δύσκολα. Πιστεύω ότι ανταπεξήλθαμε στις δυσκολίες και βγήκαμε, δεν θα έλεγα νικητές, αλλά αλόβητοι. Τι σημαίνει το βγήκαμε αλόβητοι? Ότι δεν πληγώσαμε και δεν πληγωθήκαμε. Διότι να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα διαχειριστής ένα έργο το οποίο γίνεται τέτοιου βεληνικούς και έκτασης, να γίνεται στο Δήμο ολόκληρο. Και αυτό ήταν το πρώτο που συνάντησα εγώ σαν δήμαρχος μόλις πήγα στο Δήμο. Βγήκαμε αλόβητοι ως δημοτική αρχή, εννοείται στο πολιτικό κομμάτι, ή βγήκαμε αλόβητοι ως άνθρωποι οι περισσότεροι? Δεν το κατάλαβα αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το είπα σαν δημοτική αρχή. Διότι διαχειριστήκαμε αυτές τις καταστάσεις, πιστεύω, με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσαμε τη δεδομένη στιγμή. Όταν γίνεται αυτό το έργο στο Δήμος και καπάκι σου έρχεται συνάμα αμέσως την πρώτη χρονιά τα πλημμυρικά φαινόμενα και αναγκάζεσαι να πάρεις βάρτες να πας, ας πούμε, σε κάποια χωριά στο Καστέλι για να βγάλεις τους ανθρώπους μέσα από τα σπίτια τους, αυτό πρωτόγνωρο και για αυτούς και για μας, αυτό είναι κάτι το οποίο λες, τι γίνεται εδώ πέρα ρε παιδιά, κάντε ένα έργο και εμείς θα πνιγούμε χωρίς μία μελέτη που να ξέρουμε τι θα συναντήσουμε, πώς θα το συναντήσουμε, πού θα πάνε τα όμβρια, πού θα τα οδηγήσουμε. Τίποτα δεν υπήρχε. Τίποτα. Το καταλαβαίνετε. Είχε υπογραφεί μια σύμβαση παραχώρησης χωρίς να έχει εξειδικεύσει κάποια πράγματα, χωρίς να έχει δώσει λύσεις σε κάποια πράγματα. Όταν εγώ, ας πούμε, βλέπω ένα δίκτυο αρδευτικό και μου έχει καταστραφεί στην περιοχή ολοσχερός χιλιάδες μέτρα από λάστιχα, ποιος θα τα πληρώσει? Τι έχει γραφεί? Θα τα πληρώσει το Υπουργείο, θα τα πληρώσει η εταιρεία, θα τα πληρώσει ο Δήμος? Οι άνθρωποι τους καταστρέφεις κάτι, δεν πρέπει να αποζημιωθούν ή δεν πρέπει να τους το διορθώσεις άμεσα? Αυτά είναι πράγματα που ο καθένας δεν μπορεί να τα σκεφτεί εκείνη την ώρα. Τα σκέφτεσαι μετά που τα βλέπεις. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, είχαμε λάβει μέρος στη σύμβαση παραχώρησης για να βάλουμε κάποιους όρους, να πούμε την άποψή μας κλπ. Όταν λοιπόν τα βλέπεις μπροστά σου και βλέπεις το μέγεθος, τρέχεις να πας να προλάβεις να κάνεις το σωστό. Χωρίς χρήματα, λοιπόν, χωρίς ευθύνη, γιατί δεν υπάρχει κάποια ευθύνη διακριμένη σε σένα, αλλά εσύ έχεις τους δημότες σου που πρέπει να τους ικανοποιήσεις και πρέπει να κληρώσεις τις επιδημίες. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, τι προλάβατε βάσει αυτών που λέτε και το πάμε κεφάλαιο-κεφάλαιο, έτσι όπως το ανοίξατε σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα που πλήγωσαν το Δήμο Αμινώα Παιδιάδος και τους δημότες σας. Αντιπλημμυρικά. Μελέτες που δεν υπήρχαν, έργα που δεν υπήρχαν, και είπατε ότι τρέχαμε γιατί έπρεπε να προλάβουμε.
Τι προλάβατε λοιπόν και τι καταφέρατε μέχρι στιγμής με την πίεση του χρόνου, την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση? Αυτές είναι οι παλιές ασθένειες, οι χρόνιες ασθένειες, οι μη διαχρονικές ασθένειες. Από όλα αυτά τι έχετε προλάβει, αλήθεια? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν ας πούμε έχεις πλημμυρικά φαινόμενα τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο, 29 Ιανουαρίου, έχει κλείσει με όλο τον κόσμο, τον έχει αποζημιώσει, έχει καταγράψει τις ζημιές που έπατε, δεν τρέξαμε να προλάβουμε. Θυμάστε πότε αποζημιωθήκαν, ας πούμε, από τον διπλανό μας Δήμο που είχε γι' αυτό πλημμυρικά φαινόμενα οι άνθρωποι? Αν πείτε είχαμε μικρότερες ζημιές. Ναι, είχαμε μικρότερες. Αλλά έπρεπε να προλάβουμε, να προλάβουμε τον κόσμο. Δεν μπορεί να καταστραφεί η οικοσυσκευή ενός ανθρώπου και εμείς να μην προλάβουμε ώστε να πάρει τουλάχιστον τα χρήματα για να αγοράσει μια καινούρια. Αυτό εννοώ. Από την άλλη μεριά, εντάξει, δεν είχαμε θύματα, ας το πούμε έτσι. Αλλά έπρεπε τους ανθρώπους να τους βγάλουμε από τα σπίτια τους, να τους πάμε σε κάποια άλλα σπίτια που θα θέλαν να πάνε μόνοι τους αν είχαν κάποια δεύτερη κατοικία, να τους βρούμε έναν τρόπο, ένα χώρο για να μείνουν. Αυτά ήταν όσον αφορά τα πλημμυρικά. Τώρα, καπάκι σε αυτά μας έρχεται ο COVID. Τι σημαίνει COVID? Όλοι για πρώτη φορά είδαμε ότι έπρεπε να απομονωθούμε. Έπρεπε να κλειστούμε στα σπίτια μας, δεν έπρεπε να βγαίνουμε έξω, δεν έπρεπε να μιλάμε μεταξύ μας, δεν έπρεπε να συναναστρεφόμαστε μεταξύ μας. Εμείς, το 70% των υπαλλήλων του Δήμου φύγανε με άδεια ειδικού σκοπού. Είχαν τα παιδιά τους και έπρεπε να μείνουν στα σπίτια για να μπορέσουν να τα προστατεύσουν. Από εκείνη την ώρα και μετά αναγκαστήκαμε να δεχόμαστε επισκέψεις στο Δήμο με ραντεβού και να ανοίγουμε ένα παραθυράκι και να τους λέμε τι θέλετε, δώστε μας το χαρτί, να σας φέρουμε το πιστοποιητικό, να σας φέρουμε το ίδιο ή να πούμε αυτό το να μας πούν το πρόβλημά τους και να τους απαντήσουμε. Αυτό ήταν κάτι ασυνήθιστο, πρωτόγνωρο. Δεν ήταν εύκολα πράγματα όλα αυτά να γίνουν. Και ένας Δήμος ο οποίος είναι τεράστιος. Ο τρίτος μεγαλύτερος Δήμος έκτας στην Κρήτη. Έχουμε ένα τεράστιο Δήμο. 72 χωριά. Δεν ήταν εύκολο να τα παλέψω όλοι. Και αν μπορεί να βγεις έξω να πας, να μιλήσεις με τους ανθρώπους. Όλα τα καφενεία κλειστά. Δηλαδή, θα θυμάμαι τώρα αυτά τα πράγματα και τα λέω, γιατί ήταν πραγματικά πρωτόγνωρα. Εμείς να τρέχουμε και πραγματικά οι άνθρωποι που ήταν στο Δήμο και είχαν μείνει σαν υπαλληλικό προσωπικό, αλλά και οι αιρετοί, που βοηθήσανε και όσοι εθελοντές ήταν για να βοηθήσουν, τα δώσαμε όλα. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά στην άκρη. Το αεροδρόμιο λοιπόν. Έχω πει πολλές φορές και φαίνεται παράξενο σε αυτούς που το λέω ότι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα στο Δήμο από τη μέρα που ήρθα μέχρι σήμερα ήταν το αεροδρόμιο. Ήταν το μεγαλύτερο μου πρόβλημα. Διότι ήταν ένα πράγμα που δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα και δεν ήξερα και ακριβώς τι έπρεπε να κάνω. Γιατί δεν μου λέγανε ούτε από το Υπουργείο, ούτε από την εταιρεία, ούτε από πουθενά. Δεν είχα ενημέρωση. Ας αφήσουμε τώρα αυτά. Πάμε μετά, μας έρχεται ο σεισμός. Mm-hmm. Ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο στην Κρήτη τα τελευταία 100 χρόνια. Δεν είχε γίνει ποτέ σεισμός πάνω στο έδαφος της Κρήτης. Όλοι οι σεισμοί ήταν υποθαλάσσιοι. Όλοι οι σεισμοί δεν είχαν ζημιές όσο ζημιές είχαμε εμείς. 3.000 σπίτια πέσανε, 7.000 ήταν οι άστεγοι. Την πρώτη μέρα, κυρία Δουλειαράκη, την πρώτη μέρα ούτε ένας δεν έμεινε έξω. Ούτε ένας. Βρεθήκανε ξενοδοχεία, βρεθήκανε καταλήματα, στήσαμε σκηνές, φτιάξαμε φαγητό, βοηθήσαν οι εθελοντές, ήλθαν τα catering τα οποία τα ενεργοποίησαμε άμεσα. Όλα αυτά την πρώτη μέρα δεν ήταν μικρό πράγμα. Ήταν για μένα ένας άθλος. Άθλος που αξίζουν συγχαρητήρια στην περιφέρεια, στην εκκλησία, στους εθελοντές και σε όλο το προσωπικό και υπηρεσιακό και υπηρεσιακούς αλλά και αιρετούς του Δήμου. Φανταστείτε το αυτό και συγκρίνετε το με αυτό που γίνεται τώρα στη Θεσσαλία. Να δείτε πώς κινηθήκαμε χωρίς να υπάρχει. Γυρίσαμε όλους τους δρόμους να δούμε αν είχε αποκλειστεί κανένα χωριό, να δούμε αν είχε κοπεί καμιά γραμμή τηλεφωνική, αν υπήρχε ρεύμα, αν δεν ήταν απλά πράγματα. Μπορεί σε κάποιον να φαίνονται απλά, μπορεί να φαίνονται ότι σιγά τι έκανες.
Όμως εμείς είχαμε την ευθύνη και έπρεπε να τα αποκριθούμε σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές και να μην αφήσουμε, φανταστείτε ότι, διέκοψα τώρα για να πω, φανταστείτε ότι είχαμε στήσει δύο σκηνές την πρώτη μέρα. Στη μία ήταν ένα ιατρείο πρόχειρο, ας το πούμε έτσι, και στην άλλη ήταν για ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων. Είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Γιατί... δεν έχει σημασία αν θέλετε ή δεν θέλετε να τα θυμάστε. Είναι η καταγραφή και όλα αυτά τα οποία έχετε βιώσει στο δικό σας το Δήμο και ως Δημοτική Αρχή, που κληθήκατε σαφέστατα εσείς να διαχειριστείτε. Πόσο ήταν κοντά σας, κύριε Φραγκάκη, η πολιτεία? Διότι από το 21 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 2 χρόνια και εξακολουθεί αυτό να είναι το μείζον πρόβλημα για εσάς και για την ανάπτυξη, διότι οι περισσότεροι λένε ότι οι ρυθμοί της πολιτείας δεν είναι αυτοί που πρέπει για να μπορέσουν να βοηθήσουν τη Δημοτική Αρχή να πάρει τα πάνω της. Έτσι είναι τα πράγματα? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου και δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Εγώ θα σας πω ό,τι ακριβώς έζησα. Όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός τη δεύτερη μέρα, του το είπα. Του λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, ήρθατε εδώ, τώρα λάμπουν τα πάντα, προβολής, κάμερες, όλοι γελάμε, αλλά αύριο που θα φύγετε θα πέσει σκοτάδι. Όχι, μου λέει, δεν θα πέσει. Λέω, θα το δείτε, θα πέσει σκοτάδι. Από την πολιτεία, γιατί από τους υπόλοιπους εμάς δεν έπεσε σκοτάδι και ούτε υπάρχει σκοτάδι. Εγώ το είπα στον Πρωθυπουργό. Α, μάλιστα. Άρα το λέω σε κάποιους ανθρώπους, δεν είπα εγώ για... Εντάξει, για Αθήνα, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, να, και... ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι μπήκαμε σε ένα σύστημα, να το πω έτσι, ή σε ένα, αυτή την αρρωγή που λέει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η αρρωγή είναι ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Εύβοια. Στην Εύβοια περπάτησε, πήγε καλά. Σε εμάς δεν περπάτησε. Βάλανε λεφτά, βάλανε τα 64, 65, 63, αυτά τα εκατομμύρια που λέγανε. Μπήκαν στις πρώτες μέρες. Κανείς δεν ήξερε να το χρησιμοποιήσει, κανείς δεν ήξερε τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, πρέπει να τα επιστρέψεις, δεν πρέπει να τα επιστρέψεις. Είναι χρήματα τα οποία μπορεί να τα πάρεις να επιδιορθώσεις το σπίτι σου. Όλες αυτές οι απορίες, όλα αυτά τα πράγματα, σηκώθηκα, έφυγα και πήγα στην Αθήνα. Και λέω, κύριοι, ελάτε να κάνουμε αυτό που κάναμε με τις πλημμύρες. Να περάσουμε, να κάνουμε μία καταγραφή. Εμείς, το τεχνικό επιμελητήριο, μηχανικοί ιδιώτες απ' έξω, να κάνουμε μια γρήγορη καταγραφή των ζημιών και να αποζημιώσουμε τους ανθρώπους άμεσα. Βάλτε ένα κονδύλι εσείς και πείτε ότι όποιο είναι κίτρινο θα πάρει σαν εγώ 20.000. Όποιο είναι κίτρινο το οποίο είναι κατεδαφιστέο θα πάρει 40.000. Βρείτε εσείς το ποσό. Δεν το λέμε εμείς. Βρείτε το εσείς. Και ελάτε να αποζημιώσουμε τους ανθρώπους να βγάλουμε το 80% με 85% των σπιτιών να το φτιάξουν μόνοι τους χωρίς να έχουν καμία απέτηση από το κράτος. Μόνο το χρήμα να δώσουμε. Θα καταλάβετε ότι όλα θα μπουν σε μια τάξη, η γραφειοκρατία θα μειωθεί στο ελάχιστο, δεν θα έχουμε προβλήματα με ΔΑΕΦ, ΤΑΕΦ και με μηχανικούς, με το ένα με το άλλο, και θα λυθεί το πρόβλημα γρήγορα. Ας αφήσουμε τα πιο δύσκολα και τα πιο μεγάλα να πάμε σιγά σιγά και να βρούμε τον τρόπο να... Ναι, αλλά ήθελαν τον αυστηρό έλεγχο. 15 φορές. Ήθελαν τον αυστηρό. Σε όλα τα τηλέφωνα, σε όλες τις επισκέψεις και τις δικές του προς τα εδώ και εμένα προς τα πάνω, αυτό τόνιζα. Το κάναμε στα πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν άνοιξε μύτη. Γιατί δεν θέλετε να το κάνουμε εδώ? Δεν θέλα. Δεν έγινε. Ήταν ένα εγχείρημα το οποίο πιστεύω ότι θα έγινε τα χέρια και του Δήμου και του Υπουργείου και της κυβέρνησης και όλων των ανθρώπων οι οποίοι είχαν πληγεί. Θα τους έλυνε τα χέρια. Τώρα, ξέρετε τώρα να είστε εσείς 15.000 στο λογαριασμό σας και να μην ξέρετε τι θα κάνετε, ούτε να τα παίρνετε, τι φοβάστε ότι αύριο θα σας ζητήσουν πίσω ή δεν ξέρω τι, ή το ένα ή το άλλο. Αυτά είναι πράγματα ανήθουστα.
Τι θα κάνω αυτά τα χρήματα που είναι στου λογαριασμού του ανθρώπου. Ωραία, κύριε Φαγκάκη, να ρωτήσω το εξής. Διότι πολλές φορές είναι από τη μία σκληρή κριτική, από την άλλη πραγματικά αυτό που βιώνετε κι εσείς από τη δική σας την πλευρά έχει ένα άλλο μέγεθος, έτσι όπως το νιώθετε και το αντιμετωπίζετε και το διαχειρίζεστε. Ρωτάω το εξής. Εφόσον σας ψηφίσουν οι δημότες του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, εφόσον είστε ξανά δημοτική αρχή, επειδή οι εκκρεμότητες με όλη αυτή τη γραφειοκρατία, με αυτά για τα οποία δεν εισακουστήκατε, παραμένουν και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη στενοχώρια για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην περιοχή, για την ίδια τη δημοτική αρχή που η οποία δεν μπορεί να ελιχθεί. Ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματά σας, πώς μπορείτε όλα αυτά αν θέλετε να τα παρακάμψετε, να πάτε λίγο παρακάτω, να ανασυγκροτηθεί αυτή η περιοχή, να είναι άλλο το Αρκαλοχώρι, γιατί 3.000 σπίτια που πέσανε, τόσες χιλιάδες άστεγοι, άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν μέσα στους οικίσκους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει και έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, παιδιά μέσα σε κοντέινερς, φαντάζομαι ότι σας προκαλεί πολύ μεγάλη στενοχώρια, πολύ μεγάλη πίκρα στη δική σας την καθημερινότητα και στη διαχείριση της καθημερινότητας. Πώς λοιπόν εφόσον εκλεγείτε νέα αρχή, δημοτική αρχή, εσείς αυτό το πράγμα θα επιχειρήσετε να το πάτε διαφορετικά, εάν πηγαίνει διαφορετικά? Κοιτάξτε να δείτε, όλα έχουν σαν κέντρο βάρους το χρήμα, όλα, όλα τα πράγματα. Τα χρήματα που δίδονται πρέπει να ξέρουμε με ποιο τρόπο θα τα δώσουμε. Πρέπει να έχουμε εμπειρία και η εμπειρία μας είναι τεράστια στα δύο χρόνια αυτά που ζούμε με το σεισμό, ώστε να προσανατολίσουμε, να οδεύσουμε αυτά τα χρήματα που πρέπει να πάνε, πώς πρέπει να πάνε, πού πρέπει να πάνε και πόσα πρέπει να είναι. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουμε την κεντρική εξουσία. Εκτός αρρωγής, εκτός να αφήσει τις ζυγουνιές, να αφήσει τα πράγματα έξω, να δώσει χρήματα. Αυτή τη στιγμή τους λέμε, δώστε μας χρήματα να κατεδαφίσουμε τα σπίτια. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να κατεδαφίσουμε τα σπίτια μέσα σε, που λέει ο λόγος, αν είχαμε χρήματα σε ένα μήνα. Και τι δεν μας δίνουν χρήματα? Τζίγου. Να κάνουμε διαγωνισμούς, να κάνουμε, να μας κατηγορούν ότι κάνουμε απευθείας αναθέσεις, ενώ είμαστε σε έκτακτη ανάγκη και μπορούμε να τις κάνουμε, και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, δώστε μας χρήματα να φτιάξουμε την περιοχή, να την ανοικοδομήσουμε. Τώρα με το ειδικό χωρικό που έχω πάρει εγώ και έχω φέρει στον Δήμο, με αυτό το που θα επισπεύσει τη διαδικασία της πολεοδόμησης στα μεγάλα κέντρα όπως είναι το Αρκαλοχώρι και το Καστέλι και το Τραψανό, μπορούμε κάλλιστα να φτιάξουμε ένα καινούριο, ας το πω, Αρκαλοχώρι ή ένα καινούριο, ξέρω εγώ, Καστέλι, που να μπορεί να βιώσει και να ζήσει ένας άνθρωπος με άνεση, με ευχαρίστηση, με ευκολία, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, αν μας δώσουν και έχουμε τη δυνατότητα, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση την ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς οι δημοσιογράφοι από εμάς που τη ζούμε. Την ξέρετε, γιατί τη ζείτε πολλά χρόνια. Εγώ μπορεί να είμαι, ξέρω εγώ, 9 χρόνια αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Εσείς μπορεί να είστε δημοσιογράφοι 20 χρόνια και το ζείτε αυτό το πράγμα και το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχει δικούς τους πόρους. Δεν έχουμε, κυρία Δουλειράκη, δεν έχουμε ανθρώπους. Έχω 4 μηχανικούς στην πολεοδομία και εξυπηρετώ 3,5 δήμους. Το καταλαβαίνετε? Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα κινηθούν σαν πολεοδομία, που ξέρετε τι σημασία παίζει η πολεοδομία για μια οικοδόμηση μιας περιοχής. Πώς θα κινηθούν? Έχω πάρει ένα με προγραμματική σύμβαση που έχω κάνει με την αναπτυξιακή και έχω πάρει ένα και έτσι έχω κάνει 5. Δηλαδή, δεν έχω ένα πολιτικό μηχανικό. Είναι πράγματα αυτά. Έτσι θα πάμε μπροστά? Να μην μπορώ να προσλάβω προσωπικό, που έπρεπε να βγει μια ειδική μέρημνα για αυτό το Δήμο το δικό μας, ειδικά να προσλάβει όσους ανθρώπους μπορούσε να προσλάβει για την αποπεράτωση όλων αυτών των ζημιών που γίνανε με το σεισμό. Είναι πράγματα που είναι απλά. Χρήμα, κόσμος, προσλήψεις. Δηλαδή δεν είναι πράγματα τα οποία
είναι εξωπραγματικά. Δεν ζητάω κάτι το οποίο θέλω να... Δεν ξέρω να... Δεν θέλω να πω τη λέξη για να το βάλω στην τσέπη. Ζητάω τα απλά. Να έρθουν αυτοί εδώ κάτω να καθίσουν δίπλα μας και να μας οδηγούν και να μας δίνουν συμβουλές. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς να μου δώσουν τα ειχέντια, να μου δώσουν τα μέσα, να μου δώσουν τον τρόπο με τον οποίο εγώ πρέπει... Μα να παραμένετε όμως και κοντά, να παραμένετε όμως και κοντά στο οποίο... ακουστικό σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Συγγνώμη. Αλλά να σας δώσουν τα ειχέντια ώστε να μπορέσετε... Ώστε να μπορέσω εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό, αυτά που πρέπει να κάνω. Άρα... και που αυτοί είναι μακριά, δεν τα βλέπουν. Λένε, ας πούμε, έχουμε στουτσίσκους κόβδο. Έχουμε βρει στουτσίσκους κόβδο. Έχουμε 100, γύρω στους 294, νομίζω, είναι αυτοί που είναι στο στουτσίσκους μέσα, καταγραμμένοι ένας προς ένα. Δεν είναι παραπάνω. 294 άτομα. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα πρέπει να πάνε κάτι ζευγή στα σπίτια. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ωραία. Πώς θα πάνε σπίτια μας. Πώς. Σε δύο χρόνια τώρα κανονικά λίγοι και η προθεσμία που μας έχουν δώσει για να έχουμε τους οικίσκους μαζί μας. Αύριο δηλαδή άμα θέλουν φέρουν τους γερανούς, τους παίρνουν και φεύγουν. Που λέει ο λόγος. Δεν μας έχουν δώσει μια παράταση. Αλλά είναι δύσκολο ένα εγχείρημα το κάνει. Όταν όμως εγώ τους ζητάω αυτή τη στιγμή και τους λέω θέλω χρήματα για να πληρώνω το ρεύμα. Εγώ πριν να κάνω όλη τη διαδικασία τους ρώτησα το ρεύμα θα το πληρώνουμε εμείς ή θα το πληρώνουν οι άνθρωποι που είναι μέσα ή θα το πληρώσετε εσείς. Λέω θα το πληρώσουμε εμείς. Ωραία. Θέλετε να το πληρώσετε εσείς. Καλό. Ακόμα δεν έχω πάρει χρήματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θέλουμε να πούμε κύριε Φραγκάκη ότι και η επόμενη μέρα διεκδικητική θα είναι για το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Βεβαίως θα είναι διεκδικητική. Πιο έντονη με την έννοια ότι τώρα ξέρεις που θα χτυπήσεις και ξέρεις πολύ καλά και τα προβλήματα που δεν μπορεί ο καθένας που δεν τα ξέρει να βγει και να τα αντικρούσει. Ξέρεις πάρα πολύ καλά που πονάει το σύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω όλα αυτά τα οποία βιώσατε αλλά και τον τελευταίο σας το λόγο ότι εφόσον εκλεγείτε γνωρίζοντας πώς να κινηθείτε πως η επόμενη μέρα θα είναι έντονα διεκδικητική. Κύριε Φραγκάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες. Καλά να είστε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.